Να αρχίσουμε καλύτερα με τον Νικό. Δεν είμαι στάρ του Hollywood. Να μην έχεις track. Είμαστε στο ίδιο επάγγελμα. Έχουμε φιλοδοξίες. Δεν μιλάω φιλοδοξίες να πετύχουμε κοινωνικά ή σταδιοδρομικά. Απλώς να πετύχουμε αυτά που κάνουμε κάθε φορά. Κάθε ρόλο, κάθε σκηνή. Έχουμε ακριβώς, μοιραζόμαστε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Σε διαφορετικές μορφές, σε διαφορετικές στιγμές. Άρα πάντα αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες του γυρίσματος ή της σκηνής. Και άρα μιλάμε στον Νικό, γιατί είμαστε αδέλφια. Γεννήθηκες στη Γαλλία με Έλληνες γονείς. Ναι. Από πού οι γονείς σου? Ο πατέρας μου από κοντά, από την Κεφαλονιά. Α, ωραία. Έχω πάει. Ναι. Υπέροχα. Και η μητέρα μου από Μάνη, ακόμα. Α, πιο ωραία. Τρελό μέρος. Αντιμετώπισες δυσκολίες στο ότι ήσουν Έλληνας? Εκεί στο εξωτερικό, γιατί όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στο ότι είμαστε Έλληνες. Είτε Έλληνες καταγωγής, είτε Έλληνες Έλληνες. Εντάξει, έχουμε δυσκολίες, έχουμε και ευκολίες. Δηλαδή, έχουμε χαρίσματα επειδή είμαστε Έλληνες και μας εμπνέει μια ολόκληρη προϊστορία και μας εμπνέει και μια απίθανη χώρα. Ο τόπος, πιστεύω, ο τόπος έχει μεγάλη επιρροή στην ψυχή. Εκεί που ζεις, σε κάνει άλλον και μακάρι να μπορείς και εσύ να σεβαστείς αυτόν τον τόπο που ζεις όταν είσαι σε έναν τόσο όμορφο τόπο όσο είναι η Ελλάδα. Ήθελατε από μικρός να γίνετε ηθοποιός? Όχι καθόλου. Ή προέκυψε? Προέκυψε, ναι. Σε ποια ηλικία νιώσατε την ανάγκη να ασχοληθείτε με την υποκριτική? Ας το πούμε, όταν άρχισα να συνόδεψα έναν φίλο μου σε ένα οδείον μιας πόλης δίπλα από το Παρίσι, στις Θεσσαλίες που ζούσαμε, αυτός ήθελε να δει και να δει το μάθημα της υποκριτικής. Πήγαμε, είδαμε, μας είπανε αν θέλετε να δώσετε εξετάσεις. Ήτανε Δεκέμβρη, λένε, διαβάστε κάποια κείμενα στις διακοπές των Χριστουγέννων και ελάτε να τα δώσετε, να δούμε αν σας θέλουμε και σε ποιο επίπεδο θα σας κατατάξουμε. Όταν άρχισα να εργάζομαι, θυμάμαι ήταν ένας μονόλογος του Λορεντζάτσιο, του Αλφρέντο Μισέ, ένα μεγάλο κατεβατό. Και όσο πιο πολύ το δούλευα, όσο πιο πολύ μου ανοίγανε ιδέες, αισθήματα, πράγματα που πραγματικά δεν τα είχα ποτέ σκεφτεί. Καλά, πήγαινα στη Σχολή Καλών Τεχνών μετά από το σχολείο, πήγαινα σε βραδινά μαθήματα. Με ενδιέφερε η ζωγραφική, και με ενδιέφερε η λογοτεχνία. Και μέσα από όλα αυτά με ενδιέφερε κάτι που ήταν ενδιάμεσα, που ήταν η σκηνοθεσία του σινεμά. Με ενδιέφερε το σινεμά σαν σκηνοθεσία. Άρα όταν πήγα εκεί πέρα με τον φίλο μου, είπα, μπορεί και να μάθω κάτι για να διευθύνω τους ηθοποιούς, ας πούμε. Αμέσως βρέθηκα μέσα σε μία... σε έναν κόσμο που η καθηγήτρια ήταν διευθύνια του θέατρου των Βερσαλίων. Του κρατικού θέατρου. Του κρατικού θέατρου, ναι. Χρειαζόταν βοήθεια μικρούς ρόλους ή κάποιοι που να αλλάζουν τα σκηνικά και τέτοια πράγματα. Και αμέσως μας, τους νέους της σχολής, μαζεύαζε να κάνουμε αυτά τα πράγματα και αμέσως έζησα την παράσταση, αυτή την στιγμή της παραστάσεως που όλα είναι για την παράσταση. Από μέσα. Από μέσα. Και έτσι, με πολύ λίγο ευθύνη, αλλά που αυτή η λίγη ευθύνη ήταν απόλυτη. Τέλεια. Ακόμα και να βγάλεις έναν καναπέ ή να το βάλεις εκεί, ήταν απόλυτο
Mm-hmm. Σαν να ήταν πόλεμος. Λοιπόν, αυτό με γοήτευσε. Και από εκεί πέρα άρχισε μια πορεία που όλο και πιο πολύ πήγα για μεγαλύτερες σχολές, mm-hmm. μέχρι το κρατικό σχολείο, το κρατικό εθνικό εθνική σχολή. Ναι. Mm-hmm. Τι θα συμβούλευες τους νέους ηθοποιούς έτσι που ξεκινάνε τώρα και έχουν όνειρα και πολλοί έχουν αγωνιστεί για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα στην Ελλάδα? Το να μην σταματάς να κάνεις, να δουλεύεις, να εργάζεσαι. Mm-hmm. Πραγματικά, είτε είναι κάτι το μικρό στην τηλεόραση, mm-hmm. να το κάνεις και μπορεί να βγάλεις και 5 ευρώ, mm-hmm. είτε να μην βγάλεις τίποτα, αλλά απλώς να κάνεις στο δρόμο, να κάνεις στο σπίτι σου, να κάνεις θέατρο σε σπίτια, σε διαμερίσματα, να κάνεις οτιδήποτε, αλλά να το κάνεις με έναν, δύο, τρεις, mm-hmm. Που είναι στο ίδιο επίπεδο που είσαι, mm-hmm. εσύ. Δηλαδή να κάνεις μια ομάδα. Mm-hmm. Από το δύο αρχίζει η ομάδα. Και να κάνεις πράγματα με αυτόν τον άλλον ή με αυτούς τους άλλους 5, mm-hmm. και να κάνετε συνέχεια πράγματα. Να κάνετε και σε βίντεο, να παίρνετε, να κάνετε, mm-hmm. φιλμάκια, να κάνετε συνέχεια, mm-hmm. τόσο ώστε και να αναπτυχθείτε και στη ροή αυτή, mm-hmm. Έρχονται και έρχεται άλλος ένας, έρχεται άλλος, mm-hmm. άλλη μία, και αυξάνεται ή φεύγει ένας, αλλά και σιγά σιγά όταν περνάνε τα χρόνια, όχι μόνο έχεις την εμπειρία, αλλά έχεις δοκιμαστεί, mm-hmm. με κάποιους που είτε τους εμπιστεύεσαι είτε δεν τους εμπιστεύεσαι, mm-hmm. στο πυρ, στο πυρ, mm-hmm. της παραστάσεως. Γιατί μερικοί δεν έρχονται, σου λένε «Α, δεν θέλω», σε αφήνουν. Αυτοί δεν θα τους προτείνεις, άμα κάποιος σου πει «Θέλω κάποιον έναν που να είναι ξανθός, ξέρω εγώ, α, ξέρω έναν, αλλά αυτός είναι, όχι, δεν θα πεις τίποτα». Αυτούς που θα προτείνεις και αυτοί που θα σε προτείνουν, μόνο θα σε προτείνουν επειδή έχουν δοκιμαστεί μαζί σου. Mm-hmm. Όχι επειδή είναι φίλοι σου, mm-hmm. όχι επειδή γελάτε στο μπαρ ή πηγαίνετε ταξίδι μαζί, mm-hmm. και περνάτε καλά. Αυτό μπορεί να είναι, mm-hmm. μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρώτα είναι όταν στην παράσταση ή μπροστά από την κάμερα όταν κάνετε κάτι, δίνει το παρόν, mm-hmm. και ξέρεις ότι αυτός, ναι, για αυτή κανένα πρόβλημα. Ψάχνεις μια... Α, εδώ είναι το τηλέφωνο, πάρ' την, εγγυώμαι. Mm-hmm. Αυτό. Και το ίδιο θα γίνει για εσένα. Τι ικανότητες πρέπει να έχει ένας ηθοποιός για να κάνει καριέρα στο εξωτερικό? Υπάρχει πιθανότητα ένας Έλληνας να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, αν είναι γεννημένος στην Ελλάδα? Χρειάζεται να ξέρεις μια γλώσσα. Είτε, mm-hmm. θες να κάνεις καριέρα στη Γερμανία, πρέπει να ξέρεις γερμανικά, ή στην Αμερική πρέπει να ξέρεις αγγλικά, και πρέπει πραγματικά να σου τύχει, γιατί αν δεν σου τύχει πρέπει να πας να μεταναστέψεις, να πας και να βρεθείς με πολύ λίγους, εάν όχι κανένα network, κανένα σύνδεσμο, και θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα καλύτερα, ας πούμε, να αρχίσεις εκεί που είσαι, να κάνεις το δρόμο σου, να ακολουθήσεις το μονοπάτι σου, και επειδή γνωρίζεις μια γλώσσα και επειδή κάποια παραγωγή έρχεται και χρειάζεται ένα ρόλο που κάνεις για αυτό το ρόλο, τότε είναι μια ευκαιρία. Mm-hmm. Αλλά άρα πιστεύετε είναι ότι... δύο πράγματα. Είτε το, για κάποιο λόγο λες «θέλω να κάνω καριέρα στο Hollywood, γιατί μ' αρέσουν τα Hollywood γενιά φιλμ και ξέρω ότι μπορώ να ενταθώ εκεί πέρα», είτε θα τα αφήσεις στη ζωή να διαλέξει, mm-hmm. που θα σε πάει. Εσύ χρειάζεται να κάνεις... δηλαδή τύχη και όραμα και δουλειά. Ναι. Και να ξέρεις και γιατί θέλεις να κάνεις κάτι στο εξωτερικό. Ας πούμε,
Εγώ μιλούσα αγγλικά. Έκανα διάφορα πράγματα στα αγγλικά. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Hollywood. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον John Carpenter, που ήταν πραγματικά ο πιο cool άνθρωπος που, που γνώρισα, σαν σκηνοθέτης και σαν άνθρωπος. Και έπαιζα στο Los Angeles Escape from LA, που ήταν μια ταινία λίγο έτσι, σαν καρτούν, ήταν μια τρελή υπόθεση. Και εγώ έπαιζα τον αρχικακό, ας πούμε, τον κάπως Sendero Luminoso, ας πούμε, έναν τρελό που ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο, αλλά δήθεν για τον λαό, αλλά ήταν ένας γκάγκστερ βασικά, τέλος πάντων. Και ο καλός της ιστορίας ήταν ο Kurt Russell, πίσω ήταν και αυτός ένας πιστολέρο και τον αναγκάζανε να κάνει αυτό, αλλιώς θα πέθανε. Δηλαδή όλοι ήμασταν πάρ' τον έναν, χτύπα τον άλλον ηθικά. Και αυτό ήταν πολύ dark και μ' άρεσε πολύ. Μετά όμως αρχίσαν να μου προτείνουν κακούς σε δήθεν πιο ρεαλιστικές ταινίες που παριστάνανε τους Αμερικάνους ως σώστες του κόσμου, θα φέρουν τη δημοκρασία, θα σώσουν τα γυναικόπαιδα και όλα αυτά, και ο πιο μαυριδερός ήταν κακός. Λοιπόν, κατάλαβα ότι οι Αμερικάνοι, όπως σε κάθε κινηματογραφικό τόπο, χρειάζονται να προωθήσουν τον εαυτό τους. Ποιοι είναι, ακόμα πιο πολλοί Αμερικάνοι, επειδή είναι τόσο διασπαρμένες ταυτότητες. Άρα, όσο, πιο πολύ ακόμα και από σε άλλες κουλτούρες, χρειάζονται να είναι τα πράγματα πολύ μαύρο-άσπρα. Η καλή και η κακή. Όταν το κατάλαβα αυτό, αρνήθηκα να παίξω αυτόν τον κακό σε τόσο μαυρό-άσπρο περιβάλλον, γιατί θεωρούσα ότι ήταν τοξικό και για τους Αμερικάνους να βλέπουν τον κόσμο έτσι και για όλο τον άλλον κόσμο να βλέπουν ταινίες αμερικάνικες που παριστάνουν τον τρίτο κόσμο σαν ο κακός, αυτός που θέλει μόνο το δικό του συμφέρον, που σκοτώνει, που δεν έχει πηξίδα ηθική, όλα αυτά. Και γι' αυτό σιγά σιγά αποσύρθηκα αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, μετά είχαμε πάει με την οικογένεια, τα παιδιά πήγαν ένα σχολείο και άρχισα, ενώ ζούσαν στην Αμερική, εγώ γύριζα να εργάζομαι στην Ευρώπη. Και όπου, ας πούμε, στη Γαλλία, ο ξένος στα σενάρια ήταν πιο πολύ μια σόδα που αλλάζει τα πράγματα προς το πιο ενδιαφέρον. Ήταν πιο ενδιαφέρον να είσαι ο ξένος στη Γαλλία παρά να είσαι ο ξένος στην Αμερική. Τώρα αυτή είναι η δική μου εμπειρία εκείνα τα χρόνια. Τώρα τα πράγματα συνέχεια είναι σε εξέλιξη. Στην Ισπανία έκανα μια ταινία που έπαιζα έναν Τούρκο, ο οποίος ήταν ο σεξι επικίνδυνος. Ο ξένος ήταν σεξι και επικίνδυνος για τους Ισπανούς τότε. Στην Ελλάδα έχω παίξει τον Έλληνα της Διασποράς, ο Έλληνας που είναι λίγο στο περιθώριο. Στην πολιτική κουζίνα. Στην πολιτική κουζίνα, σε πάρα πολύ χαρίτωνα. Έχω κάνει μια ταινία που δεν έχει βγει ακόμα, που είναι Φαντάσματα της Επαναστάσεως, που θα βγει στη Θεσσαλονίκη πρώτα, στο φεστιβάλ. Ωραία. Και μετά, ναι. Ποια θα θεωρείτε, κλείνοντας έτσι, την ταινία που σταθμό ή την ταινία που είναι η αγαπημένη μου συμμετοχή, η αγαπημένη μου ταινία? Α, είναι πολλές. Μία. Πολλές. Μία όχι. Που... Ένα παιδί, ας πούμε, είναι Sophie's Choice. Ναι, να πείτε ότι αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου. Η πιο αγαπημένη μου ταινία. Δεν ξέρω αν υπάρχει μία πιο αγαπημένη πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν μερικές ταινίες που
θα προτιμούσα να, εντάξει, να μην ήταν στη φιλμογραφία μου, αν ήθελα η φιλμογραφία μου να είναι μόνο καλές ταινίες. Εντάξει, υπάρχουν πολλές. Mm-hmm. Δεν θα πω ποιες. Ναι. Αλλά από αυτές που μου αρέσει η συνεργασία, είναι πολλές, αλλά και για διαφορετικούς λόγους. Ας πούμε, μ' άρεσε πολύ η συνεργασία μου με τον Τάσο Μπουλμέτη στην mm-hmm. Πολύδη Κουζίνα. Μ' άρεσε ότι άγγιξε αυτή η ταινία mm-hmm. έναν ολόκληρο κόσμο mm-hmm. ανθρώπων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχει αυτό mm-hmm. το θέμα της μετανάστευσης και το να mm-hmm. χάσεις τις ρίζες σου και να μην τις χάνεις εντελώς, να μην θέλεις να τις χάσεις. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που το έχω βαθιά στην καρδιά μου αυτό, mm. αυτή την ταινία. Αλλά και μια ταινία σαν η Σφαγή του Κόκορα ή το Τάμα του Πάντζη, ήταν και αυτό μια περιπέτεια, το γύρισμα, η προετοιμασία του γυρίσματος και ίσως η ρόλη που έπαιζα στις ταινίες του Πάντζη να ήταν ρόλη που στην αρχή έλεγα: «Ρε, Ανδρέα, τρελάθηκες, εγώ να παίξω αυτό?» Mm-hmm. «Ναι, οκ». Ξέρεις, μερικές φορές λες «αδύνατον». Και όταν έχω καταλάβει ότι, και αυτό είναι μια συμβουλή, ας πούμε, mm-hmm. όταν βλέπεις ότι μια ταινία, ένας ρόλος mm-hmm. σου φαίνεται άπιαστος, αδύνατο, εκεί πέρα πρέπει να λες «οκ, είμαι μέσα». Mm-hmm. Γιατί θα ψάξεις, θα κάνεις φοβερές... Θα φύγεις από την ευκολία θα σου. Θα φύγεις εντελώς από την ευκολία. Και θα μάθεις άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Οπότε να κυνηγάμε ρόλους που είναι αντίθετοι σε αυτό που πιστεύουμε ότι μπορούμε να... Ναι, ναι, ναι. Όχι συνέχεια. Δεν μπορεί κάπου να κάνεις και μία ταινία, επειδή είναι ωραία ταινία. Όπως η Πολιτική Κουζίνα. Ο ρόλος που παίζω δεν ήταν challenge. Δεν ήταν πολύ μακριά από εσάς. Δεν ήταν πολύ μακριά, δεν ήταν κάτι που ήταν άπιαστο. Mm-hmm. Αλλά όλη η ταινία ήταν πάρα πολύ όμορφη και πολύ καλά γραμμένη και εργαζόμενος με τον Τάσο. Κάναμε δουλειά, παρόλο που ήταν κοντά, όμως σκαλίσαμε, κάναμε mm-hmm. πράγματα. Γιατί όσο και κοντά να είναι, μπορείς να εμβαθύνεις. Πρέπει ακόμα πιο πολύ να εμβαθύνεις για να δώσεις διάσταση. Ναι. Και τέλος, δεν σου αρέσει να μιλάς για τα μελλοντικά σχέδια. Ναι. Κάτι ετοιμάζεις όμως. Έμαθα, αλλά δεν θα το πούμε. Κάτι όμως ετοιμάζεις. Δεν κάτι είναι... ετοιμάζω, ναι, σαν σκηνοθέτης. Πια, τελικά. Τελικά μετά τελικά, από... Ναι, άρα ναι, ναι, ναι. Το όνειρο θα ολοκληρωθεί. Και... Τσακ, πέφτω εδώ πέρα, σκοτώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν ολοκλήρωσε ποτέ το όνειρό του. Όχι, δεν θα πείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μίνι συνέντευξη. Εύχομαι να δώσουμε έτσι ένα. Σου εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνεις μια μακρινή και ενδιαφέρον. Αν κάνω ένα κομμάτι, ένα κομμάτι από αυτά που έχετε κάνει εσείς, θα είμαι πολύ. Να είσαι στη ζωή και θα κάνεις, ναι. θα κάνεις το ίδιο κομμάτι. Χαρήκα πάρα πολύ που σε γνώρισα εδώ στο Ζαγόρι Fiction Days. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.